Η δήλωση λοιπόν, η μιλία έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης με ευρωπαϊκά μέσα όπου βρισκόταν και ο Α, με αφορμή την επέτειο των 20 χρόνων από τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια δήλωση όπου, αν και ο κ. Μισελ έκανε λόγο για ξεκάθαρα συμπεράσματα, παραδέχθηκε την ύπαρξη μιας δημιουργικής ασάφειας, η οποία όμως αφήνει το περιθώριο και την πόρτα ανοιχτή σε εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία. Όπως είπε αρχικά, τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα, προσθέτοντας όμως ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία. Και αυτό, δηλαδή η λέξη εργαλεία, είναι σκόπιμα ασαφές, αφήνει την πόρτα ανοιχτή, ένα σταθούμε συλλογικά ότι θα ήταν χρήσιμο για τη διαδικασία. Ο κ. Μισελ υπογράμμισε πως από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την καλύτερη δυνατή σχέση με την Τουρκία, το που είναι προς συμφέρον της ίδιας της χώρας και της Ευρώπης, προσέχοντας από την άλλη πως παράλληλα είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε ειλικρινή ελληνική προς την Κύπρο. Όπως είπε για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σήμερα διαδικασία, υπάρχει μια διαδικασία των ΗΠΑ, την οποία έχει συζητήσει με τον Αντώνιο Κουτέρες, ενώ πρόκειται να τη συζητήσει και με την Μαρία Αγγελαουργίν, την οποία θυμίζουμε συνάντησε την ημέρα της συνέντευξης δηλαδή χθες. Τόνισε πως δεν θέλει να προδικάσει το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία, πρόσθεσε όμως πως είναι σε συντονισμό με τις κυπριακές αρχές, τα Ηνωμένα Έθνη, την τουρκική πλευρά και τα κράτη-μέλη και παρακολουθεί πολύ στενά τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι χρήσιμη. Υπενθυμίζεται τέλος σε ομιλία πως χθες η κυρία Αγγελαουργίν είδε τον Σαρλ Μισελ, καθώς και την Επίτροπο Συνοχής Ελίζα Φερέιρα, την επικεφαλής του Γενικής Διεύθυνσης Συνοχής Μάριο Νάβα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τα προγράμματα στήριξης της Επανένωσης, ενώ δεν κατέστησε δυνατόν να δει τον Ζωζέ Φορέρ, παρότι γνωρίζονται προσωπικά, καθώς ο ύποπτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε χαιρετώ.